Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξω παγωτό βανίλια. Ναι, το πιο εύκολο παγωτό και το πιο εύγευστο ίσως. Εύγευστο και με λίγα υλικά. Δεν είναι δύσκολο. Καιρός είναι για παγωτά, και για τα μωρά, και για μας, και για όλους. Και θα ακολουθήσουν και άλλες συνταγές για παγωτά. Τα υλικά μας είναι απλά. Είναι μία μόρφα γκριμ. Έχει και άλλες μάρκες, τυχαία εγώ έχω τούτη και είναι 250 γραμμάρια. Θέλω ένα ζαχαρούχο, συμπυκνωμένο. Γάλα. Ναι, είναι 397 γραμμάρια. Έχει διάφορες συσκευασίες, ναι. Αλλά για τη συγκεκριμένη δόση χρησιμοποιώ τούτο το συμπυκνωμένο. Και ένα ευαπορέ. Γάλα. Γάλα είναι 410 γραμμάρια. Και αρωματικό, φίλες μου, αφού είναι να φτιάξω παγωτό βανίλιας, είναι τα φακελάκια. Έχω τρία εδώ φακελάκια, 5 γραμμάρια το καθένα, βανίλιας. Για να δω και έτσι έναν ωραίο έντονο και να μην μυρίζει το γάλα. Έχει πόντους αρέσκει. Επίσης, εγώ να βάλω και υγρή βανίλια. Για να δώσει έναν ιδιαίτερο ωραίο αρώμα. Και συνεχίζουμε. Είναι πολλά απλά. Όποιος δεν έχει την υγρή βανίλια. Να μην την πάρει. Και με τα φακελάκια είμαστε μια χαρά. Ωραία. Αλλά παντού μπορούν να προμηθευτούν και την υγρή την βανίλια. Πρώτα απ' όλα θα βάλω την κρέμα αυτή. Ήταν στο ψυγείο όλα. Ναι. Φίλες μου, κάτι που θέλω να το πω είναι ότι όλα τα είχα στο ψυγείο. Γίνεται πιο ωραίο και χτυπιέται πιο ωραία το παγωτό μας. Αλλά παγώνει και πιο εύκολα. Όχι στην κατάψυξη. Ναι. Παγωμένο. Απλώς κρύα. Ναι. Κρύα. Και συνεχίζουμε. Τώρα βάζεις... Τούτο να μ' χτυπηθεί, είναι τέσσερα αντιγύη. Α, η κρέμα τούτη. Είναι κρέμα τώρα, πρέπει να χτυπηθεί με διάφορα υλικά για να γίνει εμάς σήμερα ένα χτυπηθεί μεγάλα. Για να κάνουμε παγωτό. Είναι πολλά ωραίο και πολλά εύκολο. Τώρα θα συνεχίσουμε με το ζαχαρούχο. 397 γραμμάρια. Το συμπυκνωμένο γάλα. Πάει. Φίλες μου, θα το χτυπήσω να γίνει μία κρέμα. Για πόση ώρα. Να το δούμε. Βλέπεις το έγινε κρέμα. Έγινε κρέμα. Ναι. Μάλιστα. Να. Σε δυνατή ταχύτητα. Ωραία. Χτυπήθηκε περίπου 3 λεπτά. Αλλά σε δυνατή ταχύτητα. Ναι. Να γίνει μία κρέμα. Βλέπεις τον τώρα ναι, κρέμα. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα. Θα προσθέσω 3 βανίλιες μου. Τα 3 φακελάκια βανίλια, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Ναι. 15 γραμμάρια βανίλια. Μπράβο. Και να βάλεις τώρα και κανένα δυο σταγόνες υγρήνη ή μετά. Ναι, ναι, όχι, τώρα να μπει. Εγώ τώρα τη βάλω και να βάλουμε. Έχει πιο έντονο και τούτο, έτσι ωραία. Δυο σταγονίτσες υγρή. Βανίλια. Βανίλια. Και θα συνεχίσει τώρα το χτύπα. Σε χαμηλή ταχύτητα προσθέτεις το ευαπορέ. Α, το ευαπορέ. Εντάξει, τώρα μπαίνει το ευαπορέ γάλα. 410 γραμμάρια. Πέρα μας. Και ρίξαμε το ευαπορέ. Και ξαναχτυπούμε. Συνεχίσαμε το χτύπημα για ακόμα 2 λεπτά περίπου. Είναι ένα παγωτό που γίνεται σε 5 λεπτά και με 4 υλικά. Είναι 5 και 8 και 10. Ακριβώς. Δεν θέλει πάντως πολλά υλικά. Γίνεται πολύ γρήγορα. Πολλά γρήγορα. Δεν το περιμένεις, αλλά
Στο μπι και φι γίνεται. Και είναι το καλύτερο παγωτό πραγματικά που έχω φάει. Έχετε εμπιστοσύνη στο Μιχάλη. Εγώ να τον ακατώσω σε λίγο έτσι. Φτιάξτε το και εσείς φίλοι και φίλες και πραγματικά θα διαπιστώσετε ότι είναι φανταστικό παγωτό αυτό που θα φτιάξετε. Λέμε την αλήθεια. Σεβόμαστε τον εαυτό μας. Σεβόμαστε τα υλικά. Λέμε την αλήθεια. Και όλη την αλήθεια. Τώρα τούτο το παγωτό, το μήνυμα, φίλες ναι. μου, όπως είναι στον κάδο, ναι. πρέπει να έχετε ένα χώρο στην κατάψυξη. Α, ή αν μην έχετε ένα... Να προβλήσεις από πριν. Ναι, γι' αυτό εμάς τώρα που μας ελείψαν τα άλλα, έκαμα χώρο μέσα στην κατάψυξη, διαφορετικά να θέλετε να το ρίξετε σε έναν άλλο δοχείο. Εμένα με ευκολύνει όπως είναι έτσι, για να μην λερώνουμε τζάλα, όπως είπαμε, δεν υπάρχει λόγος να λερώνουμε πολλά σκεύη, όπως είναι. Να πάει με τον κάδο στην ναι, κατάψυξη. Εγώ βάλω το με τον κάδο. Το μαζεύεις και από τα τυχώματα. Συγγεύεσαι τα από τώρα, Λίζα. Ναι, πολλά ωραία είναι. Και πάει για μια ώρα στην κατάψυξη. Θα το βγάλω, θα το ξανα... Θα το δούμε, θα δούμε τη συνέχεια. Okay. Ας πάει στην κατάψυξη τώρα. Μια ώρα, κάνετε κάτι άλλο, μαγειρέψετε. Ξεκουραστείτε, διπλώστε τα ρούχα, ό,τι νομίζετε. Και σε μια ώρα θα ξαναεπανέλθουμε. Ωραία. Αλλά είναι ευκολία να το βάλεις. Αν έχεις χώρο, διαφορετικά θα το ρίξεις κάπου αλλού. Σε άλλο δοχείο που βολεύει στην κατάψυξη. Ακριβώς. Ή θα το βάλεις στο τάπερ που να το χρησιμοποιήσεις. Στο δοχείο που να το χρησιμοποιήσεις. Αχα. Που να το αποθηκεύσεις. Ναι, αλλά είναι πιο καλό το ανακάτεμα μέσα στο... κάδο. Στον κάδο τούτο. Έχεις την ευκαιρία να το ανακατώσεις. Ωραία. Θα το κάνω. Ωραία. Θα πάρω στην κατάψυξη και τα ξαναλέμε. Έρχεται από την κατάψυξη. Έχει περάσει μία ώρα. Μια ωρίτσα. Για να δούμε. Δεν έχει πήξει σίγουρα. Απλώς έχει γίνει λίγο μπαχύρευστο. Ναι. Το ανακατεύεις ξανά. Το σημείο έτσι. Τούτο μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε μέσα. Τι. Α, να το εμπλουτίσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, αλλά εμείς να μπορούμε το βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε σταγόνες σοκολάτας. Να δείξουμε μπορεί βίντεο. Να βάλουμε... Α, να δείξουμε ξεχωριστό βίντεο. Ναι, ναι. Ανακατεύουμε εδώ. Ή αλεσμένα, καβουρδισμένα, φιστίκια, ξέρω εγώ, διάφορα. Τούτο θα το σερβίρουμε διαφορετικά και θα... Μάλιστα. Σε άλλα βίντεο θα φαίνεται θα και πώς κάνουμε... εμπλουτισμό με... Ακριβώς. Θα πάει στο δοχείο που κλείνει, πρέπει να κλείνει ναι, το δοχείο μας. Ναι, πρέπει να κλείνει καλά. Για να μην μαζέψει υγρασία. Πάγο. Ναι, η υγρασία, ναι, να μην κάνει πάγο. Πάγο. Πρέπει να έχουμε και καλό δοχείο που να το κλείσουμε μέσα, είναι σημαντικό και το... μας, να κλείνει όλια, καλά να όταν κλείνει. Θα μπει στην κατάψυξη. Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Και τούτο θα το δείτε πώς το χρησιμοποιούμε. Μετά. Μετά. Όταν παγώσει και μετά. Μαζεύουμε το όλο φίλες μου και πάει ξανά στην κατάψυξη. Μέχρι να πήξει, να μπορέσουμε. Θα το ξαναχτυπήσω μια φορά να το χτυπώ. Είναι μια ωραία φράτη κρέμα. Πολλά ωραία που έγινε. Ένεπήξαν ακόμα. Εντάξει, θα το περιμένουμε. Θα πάει μερικές ώρες στο ψυγείο. Ναι, μπορεί θέλει. Αύριο δηλαδή να το. Α? Μάλλον αύριο ή αργά, όψε. Θέλει κάποιες ώρες. Αναλόγως. Αν θα το βάλουμε κομμάτια πάνω σε μπισκότα. Έτσι, πάνε ύστερα που να τα κάνουμε. Άρα, κλείσει καλά. Θέλουμε δοχεία που κλείνουν καλά. Μπορεί και για άλλενο. Ναι. Ό,τι έχεις, μπορείς ένα ωραίο δοχείο να το βάλεις μέσα. Αλλά να κλείνει. Το χρώμα της μπλούζας μου, ναι. Και να δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Ξαιρετικότατο τον παγωτό, φίλοι και φίλες. Πραγματικά δηλαδή. Φίλοι και φίλες, μετά από 6 ώρες στην κατάψυξη, το παγωτό μας μπορούμε να το απολαύσουμε. Μπορούμε και με τούτο. Να... ή να πάρουμε με το άλλο. Θέλετε ναι. να πάρουμε με τούτο. Ναι, βάρτε έτσι λίγο μες στο νερό. Και για να δούμε... τούτο βγάζει ωραία μπάλα. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολλά ωραία την μπάλα του τι. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι εντάξει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το εμπλουτίσουμε. Βάλε την καραμέλα. Η Λίζα ξέρει καλύτερα. Ωραία. Άτε. Να βάλουμε και λίγη καραμέλα. Ωραία. Έτσι γύρω, όμορφα. Α, ωραία. Πολλά ωραία. Είναι εξαιρετικό το παγωτό μας. Ειλικρινά δεν θέλει τίποτε, αλλά θα βάλουμε και αλεσμένα μας αμύγδαλα. Σ' υγεία σας. Θέλω να το φέρω λίγο κοντά. Ωραίο, πίθανο. Τι ωραίο, τι ωραία που κόβεται. Και
ούτε πολύ γλυκό, όσο γλυκό όσο πρέπει. Και ωραίο άρωμα. Παγωτό βανίλιας από την Ελίζα. Σιγεία.